Ένα μικρό κοριτσάκι ξεκινάει από τα ανώμαλα καλντερίμια μιας επαρχιακής πόλης της Μικρασίας που λέγεται Αιντίνη. Το μελαχρινό πρόσωπό του με τα μαύρα μάτια το πλαισιώνουν ολόξανθες μπούκλες που πέφτουν καλέσθητα κάτω από ένα ροζ ανάλαφρο καπελάκι, χαροπό σύμβολο μιας ρόδινης ξένιας της ζωής. Εκείνες οι παιδιάστικες μπουκλίτσες που ήταν απαλέσα με τάξη και έλαμπα σαν το χρυσάφι στον ήλιο, έδιναν στο χλωμό κοριτσίστικο προσωπάκι μια παράξενη χάρη, μια υπόσχεση, μια ελπίδα. Κι όμως δεν ήταν αληθινές. Τις είχαν αγοράσει και ράψει πάνω στο καπέλο του παιδιού για να σκεπάσουν και να εξοραίσουν μια ασχήμια. Έναν επίμονο καταλυτικό ψωροφύτη που είχε αναγκάσει τους γονιούς του κοριτσιού να κουρέψουν ΣΥΡΙΖΑ με την αμήλικτη ψηλή μηχανή τα πλούσια μαλλιά του. Έτσι, μια από τις πρώτες διδαχές που πήρε η μικρούλα εκείνη ήτανε πως εξοραίζονται ακόμα και οι ασχήμιες της ζωής, φτάνει να μην διστάζει κανείς να κρύψει την πραγματικότητα με ένα όμορφο χρυσωμένο ψέμα. Καλύτερα όμως να σας συστηθώ εξ αρχής, μια και θα γνωριστούμε καλά. Το όνομά μου είναι Αλίκη Μάγη. Μα αν βιάζομαι να συστηθώ, δεν πάει να πει πως είμαι και η κεντρική ηρωίδα. Μια αφηγήτρια είμαι. Πολλοί με ρωτούν αν αυτό το μικρό κορίτσι που ξεκίνησε από τα καλντερίμια της Μικρασίας είμαι εγώ η ίδια. Εγώ βέβαια ξεκίνησα μικρό παιδί από τα καλντερίμια της Μικράς Ασίας, από το Αιντίνη που γεννήθηκα. Το Αιντίνη που ήταν κοντά στις Τράλης και στο Μέανδρο. Το Αιντίνη που ήταν κοντά στην Έφεσο και στα αρχαία του. Είχε ένα πληθυσμό ελληνικό, ζωηρό, που αντιπροσώπευε πράγματι το Μικρασιάτη. Όμως δεν είμαι βέβαια η Αλίκη Μάγη, γιατί ο συγγραφέας είναι... Δεν είναι αυτό ή εκείνο το πρόσωπο. Κατά τη γνώμη μου, ο συγγραφέας είναι διάσπαρτος σε όλο το έργο του. Γιατί ο εαυτός του είναι το πρώτο πειραματόζωο. Είναι εκεί θα δει τις αντιδράσεις, εκείνος θα του πει την αλήθεια για ορισμένα γεγονότα. Και έτσι τον εμπιστεύεται ο συγγραφέας τον εαυτό του. Και δεν νομίζω πως υπάρχει συγγραφέας που να μην έχει βάλει τον εαυτό του μέσα στα έργα του. Θέλω να πω το συσχετισμό, δηλαδή πώς ο συγγραφέας συσσωρεύει μέσα του το εκρηκτικό υλικό, και όταν είναι τόσο εκρηκτικό όπως αυτό που έζησα εγώ, και έχει μια έφεση, ένα ταλέντο, πέστε το ό,τι θέτε, που δεν το ξέρει αυτός ο ίδιος. Και όταν πρωτοκάθισα και έγραψα το πρώτο μου μυθιστόρημα που εκδόθηκε το 59, είναι «Οι νεκροί περιμένουν», που το προλογό του τον ακούσαμε πριν λίγο. Αυτό το μυθιστόρημα είναι οι πρώτες ματιές στην ειρηνική ζωή του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, που είναι χαρακτηριστικές, οι άνθρωποι είναι χαρακτηριστικοί, είναι ζωντανοί. Δεν προσπάθησα να γίνω συγγραφέας, απλώς έγραψα αυθόρμητα εντελώς και έδωσα αυτό το βιβλίο, το οποίο βγήκε στο 59, και η επιτυχία του με έκανε να καταλάβω ότι έπρεπε να καθίσω να ολοκληρώσω. Τα μάτια μου τα νιώθα σαν θαμπά τζάμια που πάνω τους κυλούν χοντρές οι σταγόνες της βροχής. Αν ήξεραν οι μεγάλοι πόσο πονούν τα παιδιά και πόσο λυπούνται με τη δυστυχία, ίσως ο κόσμος να ήταν πιο μαλακός. Γιατί ο κάθε πατέρας, όποιο έθνος και να νίκει, δεν θέλει να κλαίει το παιδί του, και όλοι μαζί οι πατεράδες ξαφνικά κάνουν τα παιδιά των άλλων να κλαίνε? Γιατί εμείς σκοτώσαμε τα παιδιά του Αλή και του Χασάνη, και γιατί ο Αλής και ο Χασάνης κατέσφαξαν με τόση λύσα τα δικά μας? Χρόνια και χρόνια ζούσαμε σε εκείνα τα χώματα, πλάι-πλάι με τους Τούρκους, και μας χαμογελούσανε και τους χαμογελούσαμε, και μας χαρίζανε τόσα δώρα και τους χαρίζαμε διπλά. Και εκεί δα που χτύπαγε η καμπάνα μας ακουγόταν και του Χότζα το ναμάζι, και γιορτάζαμε το Πάσχα και γιόρταζαν τον Μπαϊράμι, και αλλάζαμε ευχές με σεβασμό. Τι είναι λοιπόν?
Τι είναι αυτό το φοβερό πράγμα που λέγεται πόλεμος και που βγάζει τους ανθρώπους από τα σύγκαλά τους και τους μαυροντίνει και καίει τα ακριβά, τα αγαπημένα σπιτάκια και σκοτώνει και τους ζωντανούς και σκοτώνει και τη χαρά. Και όλοι οι άνθρωποι εκεί κάτω στο Μέανδρο κλαίγανε τώρα. Κι άλλοι κλαίγανε χθες, κι άλλοι θα κλαίνε αύριο. Γιατί σε αυτό εδώ το λιμάνι πρώτο ήρθα το 22 μαζί με τον προσφυγικό κόσμο που ξεμπάρκαρε από τα βαπόρια. Το θυμάμαι εκείνο το μικρό προσφυγάκι, το πεινασμένο, το τρομοκρατημένο που γύριζε μαζί με εκατοντάδες άλλα παιδιά, αδέσποτα έτσι, που γυρεύαμε όλοι μαζί τους γονιούς μας. Εγώ τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τα αδέρφια μου, δεν είχαν ακόμα φτάσει. Ήτανε στιγμές πάρα πολύ δύσκολες, στιγμές που σου αφήνουνε τη σφραγίδα σου για όλη τη ζωή. Εδώ το σπίτι, για σκέψου, αυτό το πράσινο είναι που πρωτόρθαμε πρόσφυγες. Καταφύγαμε εδώ, διατηρήθηκε μέσα σε 60 χρόνια. Πώς συνέβη αυτό? Ήτανε πολλές οικογένειες που το πιάσανε μαζί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ένα σπίτι εκείνη την εποχή. Για μέρες περιπλανιόμαστε στο λιμάνι εδώ εκεί. Δεν θέλανε ούτε καν να μας νοικιάσουν σπίτι. Δεν ξέρω, δεν έφτανε δηλαδή τα δεινά που είχαν οι πρόσφυγες, αλλά αντιμετωπίσανε και κάποια εχθρότητα, εντονότατη μάλιστα στις αρχές, του πληθυσμού του ντόπιου, το οποίο, ο οποίος πληθυσμός κάπως τους έβλεπε σαν να πηγαίναν του φάνε το ψωμί του, ξέρω εγώ. Δημιουργηθήκανε μάλιστα εδώ στη γειτονιά και ένα σωρό με τις γυναίκες. Γινήκανε καυγάδες, δηλαδή υπήρχε μια πρόληψη και για τις γυναίκες που ήρθαν να πάρουν τους άντρες, όχι μόνο οι άντρες που ήρθαν να πάρουν τις δουλειές. Ευτυχώς αυτά τα πράγματα, μέσα βέβαια σε πολλά χρόνια, άρχισαν να δυνατίζουν σιγά σιγά αυτά τα, να φεύγουν από τη μέση, γιατί είδανε πως αυτός ο λαός όχι μόνο δεν έβλαψε το προσφυγικό στοιχείο που ήρθε, ανανέωσε ίσα-ίσα, έδωσε μια άνθηση και στην οικονομική και στην εκπολιτιστική και στην πνευματική ζωή του τόπου. Μου κάνει μεγάλη συγκίνηση που το βλέπω έτσι αυτό το πράγμα, γιατί σε αυτό το μπαλκόνι εκεί απάνω κάθισα και έκανα τόσες σκέψεις, ήμουν ένα μικρό παιδί. Τα πρώτα χρόνια που πήγα σχολείο, τα πρώτα διηγήματα που είχα γράψει, και έχω βάλει και αυτό το σπίτι σε σκηνές καυγάδων μεταξύ γυναικών που οι νεκροί περιμένουν στο μυθιστόρημά μου. Όλες αυτές οι αντιθέσεις ανάμεσα στα δυο στοιχεία ξεπεραστήκανε με το χρόνο και ιδιαίτερα έγινε μια ένωση. Την εποχή της κατοχής ήταν πια απόλυτα ενωμένη, γιατί μαζί οι δυο ήταν αυτό που είπαμε, η καρδιά της αντίστασης. Μαζί δώσανε τη μάχη αυτή τη μεγάλη. Με τα ματωμένα χώματα προσπάθησα να φτάσω βαθιά στις αιτίες που δημιούργησαν αυτή τη μεγάλη καταστροφή, να παρακολουθήσω τις αλλαγές που έγιναν στις συνειδήσεις των ανθρώπων και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια γεγονότα, η ίδια καταστροφή αυτή ήταν εκείνη που ενέπνευσε στη γραφή μου, στο ύφος μου, που τελικά έγινε και ήθος του βιβλίου, αυτό που κατάφερε να κλείσουν τα ματωμένα χώματα. Πρέπει να σας πω πως αυτό το βιβλίο που τέλος πάντων αγαπήθηκε πολύ, γιατί πλησιάζει τις 30 εκδόσεις, στην Τουρκία έχουν γίνει διάφορες εκδόσεις με τον εντυπωσιακό τίτλο «Benden Selam Söyle Anatolia», που σημαίνει «Πες από μένα ένα γεια σου στην Ανατολή». Φαίνεται δε ότι περιέργως έγινε το αντιστασιακό βιβλίο εκεί, γιατί ο Ευρέν τα απαγόρευσε.
Δεν ξέρω πώς ανακτήσανε πάλι το δικαίωμα να ξανακυκλοφορήσουν και ούτε ξέρω πόσες εκδόσεις έγιναν. Εκείνο που ξέρω είναι την απήχηση την οποία έχουν στους Τούρκους εκείνους οι οποίοι θένε την ελληνοτουρκική φιλία, γιατί από τις επισκέψεις που έρχονται σε μένα, από τα τηλεφωνήματα που παίρνω από Τούρκους, είναι πολύ ζεστό. Έχουν μεταφραστεί και τα ματωμένα χώματα και οι νεκροί περιμένουν σε πολλές γλώσσες. Επίσης τώρα μεταφράζονται και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Από τη μεταφραστική αυτή κίνηση, εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι έχουν ασχοληθεί και κύκλοι πανεπιστημιακοί τώρα και στην Αμερική. Ιδιαίτερα όμως για την εντολή, και αυτό μου έχει κάνει εντύπωση, την οποία και πολλοί τώρα άρχισαν να εγγλέζει και θέλουν να τη μεταφράσουν. Τα βινά του τόπου μας και τα δικά μου δεν τελείωσαν βέβαια στη μικρασιατική καταστροφή. Συνεχίστηκαν μετά. Είδα τη γέννηση του φασισμού. Είδα την έκδοσή του την ελληνική που ήταν η μεταξική δικτατορία. Έζησα άγρια. Ήρθε η κατοχή. Ο πόλεμος πρώτα, η κατοχή, ο αλβανικός πόλεμος, η κατοχή, η αντίσταση, ο εμφύλιος, ο Δεκέμβρης, ο εμφύλιος, ο μετεμφύλιος, και όλη αυτή η περίοδος ήταν καυτή και για τον τόπο μας και για μένα την ίδια. Αυτά τα βιώματα, γιατί πρέπει να τονίσω πως τα βιβλία μου είναι βιωματικά, αυτά όλα τα βιώματα τα έβαλα σε μια άλλη ενότητα βιβλίων, δηλαδή στην εντολή καταρχή και μετά στο κατεδαφιζόμεθα. Δηλαδή πιάνω τις δεκαετίες του 40, του 50, του 60. Στην εντολή, που είναι ένα πολιτικό βιβλίο, ένα βιβλίο που το λένε, που θα μπορούσε κανείς να το πει μυθιστόρημα ντοκουμέντο. Αρχίζω με τους ήρωες και τα ψευδόνυμά τους, επώνυμους ή ανώνυμους, και όταν συλλαμβάνονται οι κεντρικοί ήρωες, παραδείγματος χάρη, όπως είναι ο Μπελογιάννης, αναφέρω πλέον τα πραγματικά τους ονόματα και καταλήγω με ντοκουμέντα γνωστά ή άγνωστα, τα οποία παραθέτω μέσα στις 400 τόσες σελίδες αυτού του βιβλίου. Η αίθουσα του πρώτου διαρκού στρατοδικείου φωτίζεται ξανά, περασμένα μεσάνυχτα. Όλοι όρθιοι. Ο πρόεδρος απαγγέλει την απόφαση. Εν ονόματι του βασιλέως των Ελλήνων, το διαρκές στρατοδικείο συνεδριάσαν, απορρίπτει το δεδικασμένον. Κηρύσσει ενόχους κατά το άρθρον, κηρύσσει αθώους κατά προδοσίαν, δέχεται πανψηφή, απορρίπτει πανψηφή, καταδικάζει πανψηφή. 8 καταδίκες σε θάνατο. Δις τον Νίκο Μπελογιάννη. Δις και τον Ηλία Αργυριάδη και ασέσπασε. Εις θάνατον και τον Μπάτσι, το Λαζαρίδη, την Έλλη Ιωαννίδου. Εις θάνατον και τον Καλούμενο και τον Μπισμπιάνο. Κλαίνε μανάδες και παιδιά. Εγώ δεν κλαίω. Τεντώνομαι επικίνδυνα. Κρατήσου από που μπορείς, γιαγιά βασιλική. Και εσύ, μικρό τρυφερό αγόρι, συλλάβησε από την κούνια την απελπισία. Δυσκολοπρόφερτη λέξη, αγόρι μου. Η παράσταση τελείωσε. Κλείνει η αίθουσα. Πού να πάω? Παντού σκοτάδι. Έρευος.
Οι δρόμοι δεν βγάζουν πουθενά. Ανοίγω το στόμα μου να φωνάξω βοήθεια. Η φωνή δεν ακούγεται. Μένει η γκριμάτσα. Ψάχνω για τα μάτια μας. Τα δακρυσμένα, τα τρομαγμένα, τα αγανακτισμένα. Νεκρά μάτια ψαριών στη Μεσόγειο θάλασσα. Και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, όλα προκάλημα. Και οι άνθρωποι μας πρέπει να πεθαίνουν. Η μεγάλη γενιά της αντίστασης πρέπει να εξαφανιστεί, και μαζί της και η δημοκρατία. Να σβήσουν από τις μνήμες των ανθρώπων με τη φωτιά και το σίδερο. Αποπλάνηση, χάος, απελπισία, διαίρεση. Ποιος φταίει? Εκείνη, εμείς, εσύ, εγώ? Τεμαχίστε ευθύνες, προγράμματα, εγκλήματα. Και τεμαχίζοντας κατεβαίνετε χαμηλά, όλο και πιο χαμηλά. Ποιος σου είπε, Νίκο Μπελογιάννη, να υψώσεις τη σημαία της ελληνικής ανεξαρτησίας στο μετερίζι της λευτεριάς? Τι χρειάζεται η παλικαριά, η αγνότητα, ο πατριωτισμός, οι θυσίες? Τσίρκα με θηρία μας φέρνουνε και κλόουν και θαυματοποιούς και θείασους για φτηνές πατριωτικές παραστάσεις και νούμερα διασκεδαστικά. Και εμείς αδιόρθωτοι κυνηγοί των ευτυχισμένων αύριο θαλασσοδερνόμαστε στα άγρια πέλαγα και αγωνιζόμαστε να φτάσουμε στη στεριά με τα λιόδεντρα, τα στάχια και τα κλίματα για τον μπρούσκο. Η εντολή δίνει την παλικαριά της γενιάς αυτής της αντίστασης, κυρίως υμνεί αυτή την παλικαριά, και τελικά δίνει την περίοδο αυτή που μου ετοιμάζει το έδαφος για να δώσω μετά στο 82 πια το άλλο μυθιστόρημα, το «Κατεδαφιζόμεθα», που αυτό είναι καθαρά μυθιστόρημα, δεν είναι πολιτικό. Πολιτικό είναι, αλλά δεν είναι, ας πούμε, πολιτικό βιβλίο όπως η εντολή. Το «Κατεδαφιζόμεθα» ίσα ίσα δείχνει τον ανένταχτο νέο, τον μπρικισμένο νέο που ψάχνει να βρει την ταυτότητά του, που αισθάνεται και βλέπει τις αλλοιώσεις, τις αλλαγές που έφερε η αμερικανοκρατία στον τόπο μας, που ωστόσο αντιτίθεται όσο μπορεί, γιατί γυρεύει να είναι σίγουρος ότι η άλλη παράταξη θα του δώσει αυτό που γυρεύει, την αλήθεια.
με την αντίσταση. Δεν ξέρω τι είναι εκείνο που εμποδίζει. Νομίζω ότι ίσως επειδή ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πολλές φορές τα πολύ μεγάλα, πρέπει να περάσει χρόνος πολύ, να συτέψουμε. Και ίσως θα έρθει μια εποχή που θα περάσει και η μεγάλη αυτή εποχή μας, η πιο ωραία που ζήσαμε ίσως. Αν με ρωτήσετε ποια είναι η εποχή που έζησες, που αισθάνθηκες καλύτερα τον εαυτό σου, να πούμε, που έδωσες περισσότερα πράγματα, αυτό θα πω. Η αντίσταση. Αυτά είχα να πω.